Είπαμε ότι είναι Σάββα Υγειασμένου σήμερα και Διογένους Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Αλλά εάν πας και λίγο παρακάτω στο ημερολόγιο, θα δεις ότι είναι η Διεθνής ημέρα εθελοντισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Εθελοντισμός, Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως δύο κυρίες να μιλήσουμε για εθελοντισμό ή να σας μιλήσουν εκείνες με το δικό τους τον τρόπο για εθελοντισμό. Θα καλημερίσω από τον αιματοκρίτη την κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Λουτουγεράκη, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Και από το χαμόγελο του παιδιού καλημερίζω την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη. Καλημέρα, πώς είστε και εσείς κυρία Μπομποδάκη? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ο ορισμός εθελοντισμός, κύριε Γεργιανάκη, ξεκινώ από σας. Τι σημαίνει εθελοντισμός? Νομίζω ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι που πραγματικά βγαίνει από τη ψυχή κάθε ανθρώπου που θέλει να προσφέρει στο κοινωνικό του σύνολο, στην ανάγκη ενός συνανθρώπου του. Είναι, θα έλεγα περισσότερο απ' όλα, μια ιδέα, μια ανάγκη για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα με έναν τρόπο που δεν έχει ανταποδοτικότητα, με έναν τρόπο που κυρίως γεμίζει την καρδιά μας. Κύριε Μπομποδάκη, εθελοντισμός πώς ορίζεται για εσάς? Εμάς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταλήξει ότι εθελοντισμός είναι η ανάγκη να πάρεις και να δώσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι σπουδαίοι άνθρωποι που είναι κοντά μας καθημερινά, αθόρυβα, με συνέπεια, που προσφέρουν σε αυτά τα ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειες, καθημερινά μας μεταφέρουν ότι εκτός ότι αυτό που δίνουν από μέσα τους την ψυχή τους, αισθάνονται ότι παίρνουν. Οπότε ο εθελοντισμός είναι σαφέστατα μια πράξη συνέστησης, αγάπης, προσφοράς, ιδιοτέλειας, αλλά δεν είναι και για τους ίδιους τους εθελοντές μια σπουδαία κίνηση? Δεν νιώθουν γεμάτοι με την προσφορά τους και την αγάπη τους προς την κοινωνία? Μένω εκεί, σε αυτό έτσι το ερώτημα όπως το θέτετε, που δεν είναι καθόλου ρητορικό αλλά είναι η πραγματικότητα. Εθελοντισμός σήμερα σε μια εκδήλωση, κυρία Γεργιανάκη, ναι, στο Δήμο. Έτσι ακριβώς, μιλάμε για τη δωρεά οργάνων που θα ρω πως είναι ύψιστη πράξη εθελοντισμού, ύψιστη πράξη αγάπης, και αν θέλετε, για να βάλουμε τα πράγματα έτσι να τα δούμε με μια πιο σκληρή, αν θέλετε, ματιά, χρειάζεται πάρα πολύ να μιλήσουμε στη χώρα μας για τον εθελοντισμό και για τη δωρεά οργάνων, γιατί είναι τομείς, αν θέλετε, που πάσχουν, είναι θέματα που λιγότερο συζητάμε, και γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά που ο Δήμος Ηρακλείου αποφάσισε αυτή τη μέρα να φωτίσει αυτά τα ζητήματα με τη σκέψη πάντα στη μνήμη τριών παιδιών και με τις σκέψεις μας, οικογένειες εκείνες που έκαναν αυτή την ιδέα, αν θέλετε, πράξη. Η ώρα? Στις 5:30 θα είναι σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα Ανθρώγιο. Εσπερίδα λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Ένας εθελοντισμός, ξέρετε, μιλάτε για την δωρεά των οργάνων σώματος. Όταν ο πόνος γίνεται ελπίδα και το σκοτάδι φως, ναι μεν είναι από τη μία ο τίτλος, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε αυτή την καθημερινή, την εθελοντική προσφορά και των αιμοδοτών. Πραγματικά έτσι όπως εξελίσσεται για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν κομμάτι δικό τους, δίνουν το δικό τους το αίμα κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά το κυριολεκτικά είναι που μετράει, για να σωθούν άλλες ζωές ανθρώπων που δεν γνωρίζουν, γιατί φύγαμε από αυτό το στάδιο «δίνω μόνο για το δικό μου τον άνθρωπο», ναι. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο. Εξάλλου αυτό μαρτυρούν και οι στατιστικές που φέρνουν την δική μας περιοχή, την περιφέρεια της Κρήτης, πρώτη τα δύο τελευταία χρόνια σε επίπεδο, έτσι, σε ποσοστά τακτικών εθελοντών, αιμοδοτών. Ο δρόμος βέβαια είναι μακρύς, αλλά ξέρετε, θα ήθελα να μοιραστούμε στο ότι όσο και αν
τόσο σπουδαίο φαίνεται στο να δίνουμε ένα κομμάτι από εμάς, αίμα, κύτταρα, όταν γινόμαστε δωρητές μυελού των οστών. Πραγματικά οι ίδιοι αιμοδότες, εμείς που ζούμε κοντά τους τόσα χρόνια, το θεωρούν κάτι πολύ απλό. Γίνεται μια καθημερινότητα, αν θέλετε, για αυτούς, μια γιορτή κάθε αιμοδοσία, γιατί φυσικά δεν αναμένουμε να γιορτάσουμε και να μοιραστούμε μόνο τη μέρα του που γιορτάζουμε τον εθελοντισμό. Ωστόσο είναι μια φορμή η σημερινή μέρα να τους πούμε ευχαριστώ, γιατί όσο και αν δεν το συνειδητοποιούν οι ίδιοι αιμοδότες και οι δωρητές, κάνουν κάτι πραγματικά πολύ όμορφο, πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε πόσο μειώνεται η αγωνία και των ασθενών και των οικογενειών και του ίδιου του συστήματος υγείας, που πραγματικά θα κατέρεε αν σταματούσαν οι άνθρωποι να προσφέρουν και να προσφέρουν εθελοντικά αίμα, κύτταρα ή ιστούς. Τα δύο τελευταία χρόνια η Κρήτη πρώτη σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά αίματος. Πανελλήνια πρώτη, να μου επιτρέψετε και αυτό να το πω, κυρίες μου, η αιμοδοσία πανεπιστημιακούς εθελοντές δότες μυελού των οστών, όπως πρόσφατα διάβασα, διότι δέχθηκαν και μια ευχαριστήρια επιστολή από το Όραμα Ελπίδας, διότι όπως αναγράφεται η αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού έχει τις περισσότερες εγγραφές, 2.956 από τις εγγραφές των νοσοκομείων και μάλιστα πολύ μεγαλύτερων του Πανεπιστημιακού σε όλη την Ελλάδα, και από τις εγγραφές αυτές τρεις συνάνθρωποι μας πήραν ζωή από τους δότες, οι οποίοι βρέθηκαν συμβατοί, γιατί έτσι όπως ξεκινήσατε, έτσι καταλήγει η κυρία Γεργιανάκη, βγαίνει πραγματικά ο εθελοντισμός μέσα από την ψυχή μας. Η ανάγκη να πάρεις και να δώσεις, κυρία Πομποδάκη, από την άλλη, χαμόγελο του παιδιού σε μια νέα προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα, έτσι ώστε να περάσουν καλά οι οικογένειες των παιδιών που ζητούν την βοήθειά σας και σε υλικά αγαθά, ναι. Σωστά, είναι οι μέρες που ξεκινάμε αυτή τη δράση όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να τα προσφέρουμε στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Γίνεται έτσι μια πιο συγκεκριμένη προσφορά αυτές τις μέρες, για αυτονόητους λόγους, είναι γιορτές, υπάρχει έτσι ένα χαρούμενο κλίμα, φώτα, τα παιδιά πρέπει να πάρουν τα δώρα τους, τα γλυκά τους, να είναι φωτεινό το τραπέζι όπως όλων μας. Οπότε αν συλλογιστούμε λίγο ότι αυτά τα απαραίτητα, τα οποία εμάς, για πολλούς από εμάς υπάρχουν έτσι απλόχερα, για άλλους δεν είναι αυτονόητο αυτό, οπότε ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την καρδιά του, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι η πρώτη ανάγκη, είτε είναι βιπυρίλα, πάμπερς, τα βασικά δηλαδή που έχει ανάγκη ένα παιδί, μια οικογένεια, μπορεί να τα προσφέρει. Γνωρίζει ο κόσμος ότι τα συγκεντρώνουμε στους χώρους μας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, καθημερινά 9 με 5, το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους υπόλοιπους χώρους μας στην Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας αγώνας που κάνουμε και ζητάμε δηλαδή από τους ιδιώτες και τις εταιρείες να συνεισφέρουν, και ευελπιστούμε να πάει καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτός ο αριθμός δεν λέει να μειωθεί, οπότε οι ανάγκες παραμένουν υψηλές. Αλλά και ο εθελοντισμός και η προσφορά ποτέ δεν τελειώνει και σε αυτή την περίπτωση, γιατί και μεμονωμένα ο κάθε πολίτης, όπως μπορεί, όταν μπορεί, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις, συμβάλλουν, συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Το έχουν αποδείξει, Έτσι, σωστά. Και η αλήθεια είναι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε, όπως είπε και η κυρία Γεργιανάκη, την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού ή τις γιορτές. Πάντα υπάρχει ανάγκη σε αίμα, πάντα υπάρχει ανάγκη σε αγαθά απαραίτητα για τις οικογένειες, πάντα υπάρχει ανάγκη για εθελοντισμό, πάντα. Και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που σε δύσκολους καιρούς, γιατί δεν είναι ούτε για μας τις εταιρείες,
για όλους δεν είναι εύκολοι καιροί να προσφέρουν, να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν. Οπότε πρέπει να τους πούμε να ευχαριστώ που με αυταπάρνηση προσφέρουν ένα κομμάτι του εαυτού τους, ένα κομμάτι τη δυνατότητα να προσφέρουν, είτε είναι θελοντική εργασία, είτε είναι μια τσάντα τρόφιμα, είτε είναι το οτιδήποτε το οποίο μπορεί να δώσει χαρά και χαμόγελα σε ένα παιδί, σε μια οικογένεια. Mm. Λοιπόν, για το χαμόγελο του παιδιού, νομίζω εθνικής αντιστάσεως, έτσι? Σωστά. Δώστε, εθνικής το... αντιστάσεως 138, 138. Καθημερινά. 9 με 5. Ωραία, 9 με 5. Απόψε η Εσπερίδα, όταν ο πόνος γίνεται ελπίδα και το σκοτάδι φως, που μας είπε η κυρία Γεργιανάκη πριν από λίγο, στις 5 το απόγευμα, αίθουσα Μανώλης Καρέλης στο κτίριο Ανδρόγειο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κλείνουμε σήμερα την εκπομπή, μιλώντας για τον εθελοντισμό από εσάς, κυρίες μου. Κυρία Γεργιανάκη, κυρία Μπομποδάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε.